Υπάρχουν εξελίξεις και ως προς την τουρκική οικονομία και την τουρκική λίρα. Διότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα στην Τουρκία με το συνάλλαγμα, καθώς δεν υπάρχει τουρισμός και αυτό βεβαίως οδηγεί και πολλά οικονομικά προβλήματα, οδηγεί στην υποτίμηση της λίρας. Το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Μέσα σε μία ημέρα, σήμερα, η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά 2,5 με 3%, αλλάζει ανά ώρα. Μέσα σε μία εβδομάδα έχει ξεπεράσει υποτίμηση το 5% και σε ένα μήνα περίπου στο 8%. Δηλαδή οι Τούρκοι φτώχοι ήταν κατά 8%. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Αυτό ίσως και είναι και ο λόγος που ανακοινώθηκε ότι η Ρωσία και η Τουρκία ανοίγουν πια τα αεροδρόμια και η Τουρκία θα μπορεί να υποδέχεται τους Ρώσους τουρίστες από την 1η Αυγούστου. Όμως βεβαίως αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς το έλλειμμα στην τουρκική οικονομία σε συνάλλαγμα είναι τεράστιο. Μάλλον Κωστίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Η τουρκική οικονομία λοιπόν και η τουρκική λίρα καταραίουν.